Ο Σόλτς και Μπάιντεν συμφώνησαν κατά τη συνάντησή τους στο Βαλγραφείο την Παρασκευή για την ανάγκη επίσπευσης της στήριξης της Ουκρανίας. Θα δοθούν τα 60 δισεκατομμύρια δολάρια την ίδια στιγμή που αποκαλύπτεται ότι ο Ουκρανικός στρατός έχει αντιεροπορικά όπλα μέχρι το Μάρτιο και μετά η αλόβη και η αεροπορία θα δράνε εξέλεγκτη. Κατά τι δηλώσει στο πλαίσιο τη συνάντηση, ο Αμερικανό Πρόεδρος χαρακτήρισε εγκληματική αμέλεια τη έγκριση τη βοήθεια στην Ουκρανία, ενώ ο Γερμανός καγκελάριο δήλωσε πεπισμένο πω το Κογκρέσο θα πάρει την απόφαση να δώσει την απαραίτητη στήριξη, καθώ χωρί την υποστήριξη από τι ΗΠΑ και τα ευρωπαϊκά κράτη, η Ουκρανία δεν έχει ελπίδε. Οι συζητήσει των δύο ηγετών έγιναν την κατάλληλη στιγμή, καθώ οι Δημοκρατικοί διεξάγουν άλλη μια εκστρατεία για να περάσουν ένα νομοσχέδιο 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων υπέρ τη Ουκρανία. Την ίδια στιγμή, οι New York Times δηλώνουν ότι ο Ουκρανικός στρατό αντέχει έω το Μάρτιο του 2024, καθώ εξαντλούνται τα αποθέματα εράμινα και μετά οι Ρώσοι θα βομβαρδίζουν ελεύθερα.